Νέα σελίδα για την Energina στην Ελλάδα, καθώς ο κύριος Δημήτρης Γόντικας, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, επί δύο και πλέον έτη, αλλά και διοικητικό της τέλεχος επί μία επταετία, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους. Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energina, κύριος Μαθιός Ρήγας, δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Δημήτρη, με τον οποίο μας συνδέει και μια μακρά φιλία, για την προσφορά του στην εταιρεία για 7 ολόκληρα χρόνια, αλλά και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία στην επαγγελματική του ζωή. Μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Endition E&P και τη συνολική αναδιοργάνωση της Energina, οι αρμοδιότητες στην Ελλάδα καλύπτονται ως εξής: ο κύριος Άγγελος Μαστραντώνης, παράλληλα με τον ρόλο του ως διευθυντής ανθρωπίνων πόρων του ομίλου, αναλαμβάνει και διευθύνων σύμβουλος για την ελληνική θηγατρική Energina Oil and Gas. Ο δόκτωρας Κωνσταντίνος Νικολάου καθίσταται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Θηγατρικής και αναλαμβάνει αντιπρόεδρός της με ευθύνη τον τεχνικό συντονισμό των projects, αλλά και του χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του πρίνου των ερευνητικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Ελλάδα, των project του κατακόλου και της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα, καθώς και τις σχέσεις με το ελληνικό δημόσιο».